είναι η δευτέρα ημέρα των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Μην ξεχνούμε ότι κατά τα σημέρας αυτάς υπάρχει πάλι η ευκαιρία, μας δίδεται από τον Θεό μας, δια πρεσβειών της Παναχράντου του Μητρός, μας δίδεται και πάλι η ευκαιρία να αγωνιστούμε πνευματικώς, δηλαδή δεν χάνει ευκαιρίες η Εκκλησία μας να υπενθυμίζει στα τέκνα της ότι πρέπει να ανανεώνει τη μάχη εναντίον του εχθρού. Για να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε εάν έχουμε εχθρό, πρέπει να συλλάβουμε το μέτωπο της μάχης που γίνεται στους πολέμους. Ο πόλεμος, όταν γίνεται, υπάρχουν δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Το ένα προσπαθεί να καταβάλει το άλλο και να υποτάξει το αντίθετο στρατόπεδο. Και γίνεται μία μάχη με ποταμούς αιμάτων. Πλην όμως στην παρούσα περίπτωση στην οποία αγωνίζεται ο χριστιανός, δεν υπάρχει σάρκα και αίμα, αλλά ο εχθρός είναι αόρατος. Τούτο είναι το σημείο που ξεχνάει ο πιστός, ο χριστιανός, ο άνθρωπος ο οποίος βαπτίζεται στην Αγία Τριάδα, είναι το σημείο το οποίο ξεχνά δυστυχώς και νομίζει ότι ο κόσμος αυτός είναι αιώνιος, ο κόσμος αυτός δεν έχει τέλος, ο κόσμος αυτός θα συνεχίζει επάπειρο και δι' αυτό δεν τον ενδιαφέρει ότι πρέπει να αγωνιστεί, να πολεμήσει για να νικήσει τον εχθρό, τον οποίον δεν βλέπει. Πρέπει να πιστεύει, πρέπει να βλέπει τα έργα του, τον ίδιο δεν τον βλέπει. Ο εχθρός είναι αόρατος. Και αν περπατήσεις στον δρόμο, αδερφέ μου, και δεν γνωρίζεις ότι είναι κρυμμένος ο εχθρός, όπως ο στρατιώτης ακριβώς που πολεμεί, όταν περπατεί αδιάφορος και δεν έχει υπόψη του τους κινδύνους και τα σπαγίδας και τα μεθόδους του αντιθέτου στρατοπέδου, τότε το τέλος είναι αναπόφευκτο. Θα το σκοτώσει ο εχθρός. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να κατανοήσουμε, να βάλουμε μέσα στην ψυχή μας, μέσα στη συνείδησή μας, να θέσουμε το θέμα ότι η παρούσα ζωή είναι ένας διαρκής πόλεμος εναντίον ενός εχθρού αοράτου. Όποιος δεν το καταλάβει αυτό, το εισιτήριο είναι ασφαλισμένο για την κόλαση. Και δυστυχώς, ποιος είναι εκείνος που το γνωρίζει αυτό το πράγμα? Είναι αδύνατον, αδερφέ μου, να συναντήσεις σήμερα άνθρωπον στον κόσμο περπατώντας μέσα στην αγορά, μέσα στους δρόμους των Αθηνών και μέσα στην πολυσύχναστον αυτήν πόλη, εάν ερωτήσεις έναν τι είναι ο σκοπός σου που ζεις σε αυτόν τον κόσμο, γιατί ζεις, άλλος θα απαντήσει άλλη ανοησία και ο άλλος διαφορετική ανοησία. Και δεν θα απαντήσει κανείς ότι εις αυτόν τον κόσμο να αγωνίζομαι για να κερδίσω την αιώνιον ζωή. Αυτό δεν θα το ακούσεις ποτέ. Και είναι δυστυχώς τούτο που σας είπα τώρα, εδόθη ευκαιρία εις αυτούς που λέγονται δημοσιογράφοι, οι reporters, όπως τους αναφέρουν οι γλώσσες αυτές, οι ξενόφερτες, και στάθησαν στο δρόμο και έκαναν μία τέτοια ερώτηση. Και ξέρετε ότι απάντησαν πολλοί ότι εγώ θέλω να πάω στην κόλαση. Αγωνίζομαι, λέει, να πάω στην κόλαση. Αυτό το οποίο οι δαίμονες φρύττουν και τρέμουν όταν η Εκκλησία τους καταδιώκει για να φύγουν από τα πονεμένα πλάσματα και να απέλθουν στην αιώνιον κόλαση, εκείνοι φρύττουν και τρέμουν στο άκουσμα της κολάσεως.
που είναι η κατοικία τους, οπωσδήποτε εκεί θα πάνε. Αλλά και η μαρτυρία την οποία έχει το Ευαγγέλιο στην στιχομηθία την οποία γένετο από τον Κύριό μας και τον Διάβολο, τον θυμηθείτε όταν του έλεγε ο Διάβολος ποια σχέση υπάρχει με τα σου και ημών. Ήρθες προκαιρού, ήρθες προκαιρού λέγει να μας βασανίσεις και να μας στείλεις στην αιώνιον κόλαση. Και τότε παρεκάλεσαν τον Κύριο οι δαίμονες να τους επιτρέψει να μπουν στην αγγέλη των χείρων. Και είναι συγκινητική μία σύλληψη της εικόνας την οποία αγιογράφησε ο αγιογράφος όταν παρουσίασε τον Κύριό μας τους δύο δαιμονισμένους και πλησίων ακριβώς του θαύματος. Παρουσίασε ο αγιογράφος, υπάρχουν κάτι άφθαστες εικονογραφίες οι οποίες συγκλονίζουν τον άνθρωπο. Και ο αγιογράφος συνέλαβε την εικόνα εκείνη και παρουσιάζει μια αγέλην χείρον, αμέτρητη χείρη, και πάνω στο σβέρκο του κάθε ενός χείρου να υπάρχει ένας διάβολος να κάθεται και οι χείροι να οδηγούνται αστραπιαίως, με αστραπή ταχύτητα να αστραπείς, με τέτοια ταχύτητα, και από εκεί να πίπτουν στην θάλασσα, από τον κρυμνόν στη θάλασσα και να πνίγονται. Αυτή είναι η κατάσταση του εχθρού, αδερφοί μου, όταν και αυτά τα ζώα τα εκδικείται με αυτήν την κακία, πόσο μάλλον την εικόνα του Θεού ο διάβολος. Και επειδή ακριβώς ανέφερα τούτο, ότι η Εκκλησία μας δεν πάβει στην κάθε μία ευκαιρία να υπενθυμίζει στα παιδιά της ότι έχουν έναν πνευματικό αγώνα να επιτελέσουν. Σήμερα είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Αύριο είναι η νηστεία της Παναγίας μας. Μεθαύριο είναι η νηστεία του κάθε ενός Αγίου τον οποίον η Εκκλησία μας τιμά. Μεθαύριο είναι η νηστεία των Χριστουγέννων. Μεθαύριο είναι η νηστεία του Πάσχα και ούτω καθεξής. Αυτά δεν τα έθεσε η Εκκλησία μας απλώς και ως έτυχε. Αυτά τα έδωκε η Εκκλησία μας δια να ανανεώνει ο πιστός των πνευματικών του αγώναν εναντίον του αοράτου εχθρού. Δηλαδή, όταν κάθε εβδομάδα υπάρχουν δύο ημέρες νηστείας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι μια υπενθύμηση εις των πιστών ότι έχει αγώνα. Γιατί νηστεύεις, αδερφέ μου, γιατί προσεύχεσαι, για ποιο σκοπό, γιατί αγωνίζεσαι να κάνεις το καλό, για ποιο σκοπό αγωνίζεσαι να κάνεις το καλό? Διότι ακριβώς πολεμείς το κακό. Αυτή είναι η αιτία που αγωνίζεσαι εις τον κόσμο αυτό. Ως εκ τούτου, αδερφοί μου, εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο παρά στην ερχομένη αυτήν εορτήν της κοιμήσεως της Παναγίας μας να τελέσουμε ό,τι η Εκκλησία μας διατάσσει. Η μητέρα, ό,τι λέγει η μητέρα. Αυτό που λέγει η μητέρα τα παιδιά να υπακούν. Αυτό έχει σημασία μεγάλη. Όπως στο σπίτι η μητέρα λυπάται όταν συμβουλεύει το παιδί της και αυτό δεν ακούει, κατά τον ίδιον τρόπο και η Εκκλησία μας λυπάται όταν συμβουλεύει τα παιδιά της και αυτά δεν ακούνε. Είναι λύπη στην Εκκλησία μας, λυπάται η μητέρα Εκκλησία όταν συμβουλεύει τα παιδιά της και αυτά δεν ακούνε. Και τούτο ακριβώς είναι το σημείο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι η υπακοή σώζει, η παρακοή καταστρέφει τον άνθρωπο. Η υπακοή οδηγεί στον Θεό, η παρακοή οδηγεί στην κόλαση. Είναι συνθήματα αυτά τα οποία πρέπει να τα έχει ο καθένας μέσα στην ψυχή του. Στην νηστεία της Παναγίας μας είναι μόνο 15 μέρες. Από τις 15 μέρες εγώ σας συμβουλεύω τις 15 ημέρες να μην βάλετε λάδι στο στόμα σας. Και να δείτε, θα σας πω ότι δεν είναι 15 μέρες. Έχουμε δύο εβδομάδες. Σάββατο και Κυριακή δεν επιτρέπεται να νηστεύουμε το λάδι, διότι είναι αναστάσιμες μέρες, και μόνο το Μέγα Σάββατο νηστεύεται. Μόνο το Μέγα Σάββατο, μια φορά το χρόνο, το Μέγα Σάββατο. Εκείνη την ημέρα δεν επιτρέπεται ο πιστός να βάλει στο στόμα του λάδι.
Ως εκ τούτου έρχομεν 15 ημέρες νηστείαν, όταν αφαιρέσουμε τις 4, μένουν 11. Έχουμε, αδερφοί μου, και τις 6 Αυγούστου, η οποία ημέρα, επειδή είναι χαρμόσυνος μεγάλη, η Εκκλησία μας επιτρέπει, αν και η ημέρα αυτή είναι μέσα στην καρδία της νηστείας της Παναγίας μας, η Εκκλησία μας επιτρέπει την ημέρα εκείνη στο τραπέζι ο πιστός να παραθέσει και ψάρι για να φάγει. Μόνο ψάρι όμως, όχι αυγά και τυριά και γάλατα, όχι κρέατα, μόνο ψάρι, ό,τι λέγει η Εκκλησία μας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα γνωρίζω. Ως εκ τούτου, από τις 11 μέρες μένουν 10. 10 ημέρες νηστεία για την Παναγία μας δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε. 10 μέρες νηστεία. 10 μέρες νηστεία. Και τι δεν έχουμε να φάμε. Εάν ενθυμηθούμε λίγο τα δεινά του πολέμου, τότε θα αντιληφθούμε τι έχουμε τώρα και τι δεν είχαμε τότε. Σήμερα κάθε ένα σπίτι, όσο φτωχικό κι αν είναι, έχει ένα κουτί που λέγεται ψυγείο. Εκείνο κάτι έχει μέσα. Κάτι έχει. Δεν είναι άδεια. Υπήρξαν όμως μέρες θλιβερές στην Ελλάδα που ένα ψυχουλάκι, ξέρετε αυτό που το πετάμε σήμερα μέσα στα σκουπίδια, όχι ψυχουλάκια, αλλά ολόκληρα ψωμιά, άγκυχτα, άγκυχτα, τα πετάμε μέσα στα σκουπίδια και περπατώ μέσα στους δρόμους και τα βλέπω και κλαίει η ψυχή μου. Υπήρξε μια εποχή κατά την οποία ένα ψυχουλάκι μικρό, καθόταν κάποιος ο οποίος απέθνησκε από την πείνα τότε, έκατσε κάτω από ένα δέντρο και εκεί είδε να περνά ένα μυρμήγκι και να κρατάει ένα ψυχουλάκι και να φεύγει το μυρμήγκι για τη φωλιά του. Και το σταμάτησε και του λέγει, σταμάτα, του λέγει, το ψυχουλάκι δεν είναι δικό σου, είναι δικό μου. Και τώρα αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου, όχι ψυγείο για μας, για τον άνθρωπο. Υπάρχουν και ιδιαίτερα ψυγεία για τις γάτες και τους σκύλους, τα οποία γέμουν από αυθονία κρεάτων εκλεπτών. Μην τυχόν και τα σκυλιά δυστυχήσουν και οι γάτες. Πλήρης γατολατρία και σκυλολατρία και πτηνολατρία. Να δείτε πόσα πτηνά έχουν μέσα στα σπίτια τους πολλοί, οι οποίοι τα έχουν ως εικόνα, τα έχουν ως εικόνα, τα προσέχουν τόσο πολύ. Μην τυχόν το πουλάκι, λέγει, ψοφίσει. Καλά, και αυτό είναι καλό. Καλό είναι, αλλά η προσοχή μας, υπάρχουν άλλα πουλάκια τα οποία πεθαίνουν από την πείνα, ορφανά και δυστυχισμένα, χωρίς παπούτσια, χωρίς φόρεμα, χωρίς ψωμί, χωρίς γάλα, χωρίς γιατρό, χωρίς σκέπη το χειμώνα. Αυτά τα πουλάκια δεν τα βλέπει κανείς. Τώρα έχουμε να εκμοντερνιστεί. Βλέπετε ότι τα πάντα αντεστράφησαν. Όλοι εφύγαμε από την ευθεία οδό και αντί να λατρεύουμε τον Θεό και το δημιούργημα του Θεού που λέγεται άνθρωπος, να το αγαπούμε, τον άνθρωπο τον μισούμε. Και πόσοι και πόσοι άνθρωποι δυστυχούν, αδερφοί μου, αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Ξέρετε, αν μάζευε η Ελλάδα όλα αυτά που πετάει στα σκουπίδια, είτε πορτοκάλια λέγονται, είτε ροδάκινα λέγονται, εν τόσο λίγο θα δείτε ολόκληρα αυτοκίνητα γεμάτα καμιόνια να πετάνε τα πορτοκάλια και τα αχλάδια και τα ροδάκινα και δεν ξέρω και τι άλλο καρπό που έπλασε ο Θεός πλούσιο. Θα τα πετάνε μέσα στις σκυλάδες για να αχρηστευτούν και δεν τα βάζουν μέσα σε ένα πλοίο και να τα πάνε κάτω στην Αιθιοπία και κάτω στην Αφρική για να φάνε εκείνα τα παιδάκια τα οποία γίνονται, τυμπανίζονται από την πείνα και από την ίσκο. Τι λόγο θα δώσουμε στο Θεό? Λέγουν, εγώ θα τα πετάξω, λέγει, γιατί δεν μου δίνει τιμή. Αντί να τα πετάξει, αδερφέ μου, μάζεψε τα και στείλε τα εκεί κάτω εκεί να φάνε εκείνα τα παιδάκια, να ευχαριστηθεί ο Θεός μας. Σου τα έστειλε εσένα για να βοηθήσεις εκείνον που δεν έχει. Αυτή είναι η σημασία που σου τα έστειλε. Αλλά πού να καταλάβει ο άνθρωπος ο οποίος γέμει από κακίαν και μίσος εναντίον του συνανθρώπου? Οπωσδήποτε. Επανέρχομαι πάλι στο θέμα μου, ότι κατά τα σημέρας αυτάς της νηστείας χρειάζεται πρώτο σύνθημα, κλειστό το στόμα.
Ποιος θα το εφαρμόσει αυτό? 10 μέρες κλειστό στόπ. Αν δείτε πόσες αμαρτίες θα γλιτώσουμε. 10 μέρες εγκράτεια. Ποιος θα το εφαρμόσει? 10 μέρες γονατιστή στην Παναγία μας. Ποιος θα το εφαρμόσει? 10 μέρες όσα περισσεύσουμε από τους κακούς αυτούς χειρισμούς της αγοράς των κρεάτων, να τα δώσουμε εις τη φτωχή οικογένεια που είναι δίπλα μας. Κάθε ένας από εμάς γνωρίζει και μια φτωχή οικογένεια. Πήγαινε εκεί, δώστε στα, και θα έβρεις μεγάλο μισθό εις τον Θεό. Δηλαδή όσα θα έτρωγες τις 10 μέρες το κρέας, και ξέρετε τώρα όταν πλησιάσετε τα κρέατα δεν είναι δραχμές πλέον, είναι χιλιάρικα. Χιλιάρικα, και πιάνεις ένα κομμάτι κρέας και δίδεις 2 και 3 χιλιάδες, και τι κάνεις? Και εκείνο το κρέας, ξέρετε ότι εφτάσαμε στο σημείο να αυτό το κρέας να είναι γεμάτο ασθένειες, και πόσοι αποθνήσουν από αυτή την κρεατοφαγία. Καλό είναι να κάνουμε μία αναποχή από αυτά τα κρέατα, τα οποία δεν είναι κρέατα όπως την παλαιά εποχή. Είναι κρέατα δηλητηριασμένα με ορμόνες και με διάφορα τα οποία, τροφές που ταΐζουν αυτά τα ζώα για να τα δώσουν στη σφαγή, για να πάρουν χρήματα. Μία νηστεία λοιπόν για την ψυχή μας και για την υγεία μας. Επιτυχάνει 2 σκοπούς ο άνθρωπος. Εάν νηστεύσει, κερδίζει και δια την ψυχή του, κερδίζει και δια την υγεία του. Διότι η νηστεία φέρει η υγεία στον άνθρωπο. Κατά τα σήμερα αυτάς, οι πιστοί δίδουν στην Εκκλησία τα ονόματα των ειδικών των δια να τα μνημονεύει η Εκκλησία μας, η οποία τελεί παράκληση κάθε μέρα στο όνομα της Παναγίας μας. Αυτά τα ονόματα, παρακαλώ, είπα και άλλοτε, επαναλαμβάνω, να είναι καθαρογραμμένα όπου και αν τα δώσουμε, σε οποιανδήποτε εκκλησία στην ενορία μας, καθαρογραμμένα. Αν δεν μπορούμε να τα γράψουμε, να τα δώσουμε σε έναν που ξέρει γράμματα, να τα γράψει καθαρογραμμένα. Και το τελευταίο γράμμα, το τελευταίο γράμμα του ονόματος, να το προσέξουμε να είναι καθαρό, ολοκάθαρο. Διότι μπορεί να είναι Κωνσταντίνα και ο ιερός να διαβάσει Κωνσταντίνος. Διότι δεν είναι καθαρό το άρφα, δεν ξέρει τι είναι. Και ούτω καθεξής, θα προσέξουμε αυτό το πράγμα. Έπειτα εκείνο το οποίο παρακαλώ θερμός πάρα πολύ, να μην γράφουμε μισά ονόματα, αλλά το όνομα το οποίο βαπτιστήκαμε στην Κολυμπήθρα. Όχι άλλο όνομα, διότι το άλλο όνομα είναι σατανικό. Το όνομα που βαπτιστήκαμε στην Κολυμπήθρα, αυτό ακούει ο Θεός. Όποιο άλλο όνομα δεν το ακούει ο Θεός, διότι δεν το γνωρίζει, δεν το ξέρει, δεν είναι γραμμένο στην βασιλεία του. Γι' αυτό σας παρακαλώ τα μισά ονόματα, τα υποκοριστικά ονόματα, Μιμή, Φιφή, Φοφό, Ζωζό και τα λοιπά, δεν υπάρχουν στην Εκκλησία. Τα προσέξουμε αυτά τα πράγματα, σας τα είπα πολλές φορές, σας τα επαναλαμβάνω, σας τα λέγω, δεν θα πάψω να τα λέγω, δεν θα κουραστώ να σας τα λέγω. Φτάνει εσείς να ακούετε και να εφαρμόζετε του Θεού τον Λόγο. Και εισερχόμεθα από το σημείο τούτο μέσα στην ερμηνεία της Αποκαλύψεως, την οποία έχουμε καθεκάστην σύναξη του Θείου Κηρύγματος. Ευρισκόμεθα, αδερφοί μου, εις τον 4ο στίχο του 17ου κεφαλαίου. Εις τον 4ο στίχο, και οι γενοί είναι περιβεβλημένοι, πορφυρούν και κόκκινον. 17ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως, εις τον 4ο στίχο. Και χρυσωμένοι χρυσίο και λίθο τιμίο και μαργαρίτες έχουσα ποτήριον χρυσούν εν τη χειρή αυτής γέμων βδελιγμάτων και τα ακάθαρτα της πορνείας αυτής. Περί βδελιγμάτων αναφέραμε τι είναι το βδέλιγμα, και προέβημεν στην ερμηνεία του χωρίου τούτου και ανεφέρθημεν για τα ρούχα τα οποία φορεί η γυναίκα και είναι του ανδρός, ανήκουν στον άντρα, και ο άντρας που φορεί τα ρούχα της γυναικός που ανήκουν στη γυναίκα.
και είπαμε ότι αυτά είναι καταδικασμένα και ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού. Δυστυχώς εκείνοι που τα φορούν δεν έρχονται στην εκκλησία, αλλά και εκείνοι που ακούγουν τον λόγο του Θεού αυτή τη στιγμή και έχουν τα παιδιά των τα μικρά εξαπαλώνων ήχων και τα ενδύουν με ενδύματα ανδρικά και με ενδύματα τα οποία είναι άπρεπα και τα οδηγούν στο σημείο να μην εντρέπεται πλέον το παιδί. Να προσέξουν οι γονείς, διότι έχουν μεγάλη ευθύνη στον Θεό. Θα δώσουμε λόγον εν ώρα κρίσεως. Διότι ο Θεός σου δίδει τα παιδιά σου να τα μεγαλώσεις εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Δεν σου τα δίδει για να τα μεγαλώνεις όπως θέλει ο κόσμος, αλλά όπως θέλει ο Θεός. Και τούτο είναι το σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι γονείς, οι οποίοι ενδύουν τα μικρά μωρά με ενδυμασία άπρεπην. Και λέγει μωρόν είναι, λέει. Μα το μωρό αυτό θα γίνει άντρας, θα γίνει γυναίκα έπειτα. Και τον δενδράκι το μικρό, εάν δεν το προσέξεις, θα στραβώσει το κορμί του. Ο κορμός του δέντρου θα στραβώσει εάν δεν του βάλεις κοντά του ένα στυλαράκι για να πάει ίσια. Και το μωρό το μικρό προσέχεται την ενδυμασία των μικρών μωρών. Μην νομίζετε ότι τα μικρά μωρά είναι ελεύθερα να φορούν οτιδήποτε. Πρέπει να μάθει το μωρό από τη μικρή ηλικία ότι είναι κοριτσάκι και το αγοράκι ότι είναι αγοράκι. Μην αφήνετε μαλλιά στα παιδιά τα μικρά, μαλλιά μεγάλα, να νομίζει το μωρό ότι είναι γυναίκα. Προσέξετε τα αυτά, διότι οδηγούνται τα μωρά εξαπαλώνων ήχων προς την ανώμαλο ζωή. Και η μητέρα χαίρεται και του βάζει μυρωδικά. Προσέξετε τα αυτά τα πράγματα. Προσέξετε τα πολύ αυτά τα πράγματα. Μην λούζετε τα μωρά τα αγοράκια με αρώματα. Διότι εξ αυτής της ηλικίας οδηγείται έπειτα και έχουμε πλήθος ανωμάλων ανθρώπων μέσα στην κοινωνία. Το μωρό ριζώνει μέσα του, η ψυχολογία του μωρού. Τι θα πάθει μετά. Αυτό αρέσκεται να έχει μαλλιά μεγάλα πια, όπως την γυναίκα. Και οδηγείται σιγά σιγά, οδηγείται προς το γυναικείο φύλο. Προσέχετε τα παιδιά από τις παρέες τις οποίες κάνουν. Από άλλα παιδιά τα οποία είναι πονηρά και τα οδηγούν από τη μικρή ηλικία στην αμαρτία. Προσέξετε πολύ. Δεν είναι να τα γεννήσουμε τα παιδιά, είναι να τα αναγεννήσουμε. Δεν είναι να τα θρέψουμε, είναι να τα αναθρέψουμε. Τα παιδιά γεννώνται, αλλά κάνουμε ανθρώπους στην κοινωνία. Ή τα πετάμε στους δρόμους και δεν μας ενδιαφέρει. Ή και το χειρότερο, όπως αναφέραμε, όταν μεγαλώσουν λιγάκι τα οδηγούμε με τα χέρια μας πλέον μέσα στην αμαρτία. Για να είναι έξυπνα, να μην παλαβώσουν. Να μην είναι καθυστερημένα. Προσέξετε όλες αυτές τις συμβουλές, αδερφοί μου. Εγώ μεν κάνω το καθήκον μου, εσείς δεν ακούετε, και αν τα εφαρμόσετε κερδίζετε, σώζετε την ψυχή σας, χαίρεστε και οι πρώτοι που θα χαρείτε από τα παιδιά σας είστε εσείς οι γονείς. Οι πρώτοι που θα λυπηθείτε θα είστε εσείς οι γονείς. Αλλά και η κοινωνία ζημιώνει, δεν είναι μικρό πράγμα ένας άνθρωπος να βγαίνει μέσα στην κοινωνία και να είναι κακός. Πρέπει το οικοδόμημα που λέγεται κοινωνία να είναι χτισμένο με όμορφες πελεκητές πέτρες, όχι με εξογκώματα και ακαθόριστους όγκους. Προχωρούμε λοιπόν για να δούμε τον τέταρτον στίχο, την ερμηνεία του, τι θέλει να πει. Η οποία φέρεται πλουσίως και κοσμημένη στην εικόνα που μας παραθέτει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Δια πορφυρού ενδύματος, κοκκίνου ενδύματος και στολισμένη δια πολιτήμων λίθων είναι να δηλωθεί ο πλούτος της Ρώμης. Δηλαδή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με πρωτεύουσα τη Ρώμη, την Βαβυλώνα, ή το ένα πλούσιο μέρος, μια πλουσία πρωτεύουσα, αλλά και η πρωτεύουσα η οποία έπαιξε το σπουδαιότερο ρόλο στους διωγμούς εναντίον των χριστιανών, εναντίον του Χριστού. Τα βδελίγματα και οι ακαθαρσίες που υπάρχουν στο χρυσούν αυτής ποτήριον κρατεί ποτήριον το οποίο πίνει από μέσα. Η αμαρτία, αδερφοί μου,
κάθε μία αμαρτία, οποιαδήποτε και αν είναι, σερβίρεται από τον διάβολο σε χρυσούν ποτήριον, και τη στιγμή που το πίνεις, όση ώρα το πίνεις, είναι γεμάτο από ειδονή και ευχαρίστηση. Το χρυσούν αυτό ποτήριον, το οποίο το χρησιμοποιεί ο διάβολος δια να κερνά το παιδί του Θεού με την αμαρτία, με το ποτό της αμαρτίας, το ποτήρι αυτό είναι χρυσούν, ολόχρυσο. Μέσα είναι η αμαρτία στο ποτήρι, το πίνει ο άνθρωπος. Όση ώρα το έχει στο στόμα του είναι γεμάτο ευχαρίστηση, δηλώνει την ειδονή της αμαρτίας. Μόλις πιει το ποτήριον εκείνο, αμέσως το στόμα του γίνεται πικρό φαρμάκι, άψυνθος, άψυνθος, όλο πικρό. Αρχίζει η συνείδηση να χτυπά ανηλαιώς τον άνθρωπο, να τον ελέγχει, να του λέγει γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το έκανες αυτό, δεν έπρεπε να το κάνεις, γιατί το έκανες. Αρχίζει η φωνή της συνειδήσεως. Και θα προσέξουμε ότι αυτή η φωνή της συνειδήσεως έως ενός σημείου φωνάζει. Από το σημείο εκείνο και έπειτα το ποτήριον εκείνο και η φωνή της συνειδήσεως πάβει πλέον να ελέγχει. Ομοιάζει με τον άνθρωπον η συνείδηση, με κάποιον πλούσιο, ο οποίος είχε ένα εξοχικό σπίτι, πάμπλουτος, και είχε ένα σκυλί που εφύλαγε το σπίτι του από τους κλέφτες. Πλην όμως είχε το ελάττωμα ο πλούσιος αυτός άνθρωπος να μεθύει, να είναι μεθυσμένος. Μίαν ημέρα εμέθησε πάλι ο πλούσιος αυτός. Την ημέρα που ήταν μεθυσμένος και έπεσε στο κρεβάτι ανέστητος, ήρθαν οι κλέφτες για να ληστέψουν το σπίτι και να σκοτώσουν τον νοικοκύρη. Τότε το σκυλί ήρχεσε να φωνάζει, να γαυγίζει, να γαυγίζει τόσο πολύ που του έλεγε ξύπνα, του λέγει ξύπνα, ξύπνησε, του λέγει, γιατί διατρέχεις κίνδυνον. Και εκείνος αντί να σηκωθεί και να κοιτάξει τον κίνδυνο που διέτρεχε, σηκώθηκε και πήρε το όπλο και χτύπησε το σκυλί. Και το σκυλί πέθανε, έφυγε. Τότε οι ληστές εμπήκανε μέσα, τον εσκότωσαν αυτόν και ελίστεψαν ολόκληρο το σπίτι. Αυτή η εικόνα που σας έδωσα τώρα είναι η ίδια εικόνα του ανθρώπου που έχει τη συνείδηση. Όταν την συνείδηση την σκοτώσει ο άνθρωπος με την πόρωση της συνειδήσεως, δηλαδή αφού πορωθεί η συνείδηση, σκοτώνεται η συνείδηση, δεν βλέπει πλέον το καλό, και τη στιγμή εκείνη έρχεται ο διάβολος και παίρνει τη ψυχή ανενόχλητος. Είναι ορισμένα σημεία τα οποία βλέπουμε και στην παρούσα ζωή, στην καθημερινή ζωή. Βλέπουμε έναν άνθρωπο έφνης να αμαρτάνει ασυνείδητα, να μην ερυθριά, να μην κοκκινίζει. Αμαρτάνει και λέγει καλά κάνει. Και υπάρχουν και άλλοι που το χειροκροτούν και του λέγουν καλά κάνεις, έτσι που αμαρτάνεις είσαι ωραίος. Αυτή η συνείδηση, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πάβει πλέον να ελέγχει τον άνθρωπο. Γιατί πάβει? Διότι εσύ έγινες συνεργός με αυτόν που αμαρτάνει και του λέγεις καλά κάνεις, και πλέον, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πάβει η συνείδηση να ελέγχει τον αμαρτάνοντα και λέγει ότι καλά κάνω έτσι όπως περπατώ, άρα είμαι πολύ ευτυχισμένος. Αυτή η συνείδηση πλέον είναι το σκυλί αυτό το πιστό, το οποίο το σκότωσε ο άνθρωπος, σκότωσε τη συνείδησή του, επορώθη η συνείδηση, και τότε ο διάβολος ανενόχλητος οδηγεί την ψυχή στην κόλαση. Αλλά είσαι όμως και εσύ υπεύθυνος, διότι δεν ήλεξες τον άνθρωπο της αμαρτίας, δεν του είπες τούτο που κάνεις δεν είναι καλό, ούτως ώστε να ξυπνήσει η συνείδηση. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν αυτός που αμαρτάνει έχει μία φορά την κόλαση, εσύ που τον χειροκροτούσες έχεις δυο φορές την κόλαση. Και πρέπει να προσέξουμε όλα αυτά τα σημεία στη ζωή μας, διότι είναι καθημερινά δυστυχώς, και πρέπει να τα βλέπουμε με καθαρό μάτι, χωρίς να παρεκκλίνουμε από τον νόμο του Ευαγγελίου και τους πατέρας της Εκκλησίας.
το ποτήριον το χρυσούν, το οποίον γέμει και το έχει στο στόμα της, η πόρνη γυναίκα την οποία βλέπει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη, η Ρώμη, η Βαβυλών, δηλώνει τα βδελίγματα και την ασέβεια, οι ακαθαρσίες και οι ανηθικότητες. Όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από τον Θεό, τότε η ασέβεια προς τους άλλους ανθρώπους και η ανηθικότητες περικλείεται μέσα σε ένα σημείο το οποίο ονομάζεται πάσα κακία. Ο άνθρωπος δηλαδή από τη στιγμή κατά την οποία απομακρύνεται από τον Θεό. Τι σημαίνει απομακρύνομαι από τον Θεό? Διότι το λέμε πολλές φορές, απεμακρύνθες από τον Θεό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έπαυσες πλέον να χρησιμοποιείς τα σωσίβια και είσαι έτοιμος να βυθιστείς στο πέλαγος της κακίας και της κολάσεως. Σωσίβια ποια είναι? Τα σωσίβια, η απομάκρυνση από τον Θεό. Δεν χρησιμοποιείς τα σωσίβια. Τα σωσίβια είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος δεν εξομολογείται, όταν ο άνθρωπος δεν νηστεύει, όταν ο άνθρωπος δεν προσεύχεται, όταν ο άνθρωπος δεν κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Κυρίου δια της χάριτος της μετανοίας, όταν ο άνθρωπος έχει απομακρυνθεί από την Εκκλησία και δεν μπαίνει στην Κιβωτόν, διότι η Εκκλησία μας, είναι η Κιβωτός. Όπως ο Νόε τότε εσώθηκε μόνον όταν εμπήκε στην Κιβωτό, έτσι ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο και σήμερα όσοι δεν μπαίνουν στην Εκκλησία, όχι να μπαίνουν απλώς, όχι να έρχονται να κάθονται, να τηρούν το τι λέγει η Εκκλησία, να έρχονται στην Εκκλησία δηλαδή για να σωθούν και να ακούν το Λόγο του Θεού και να σώζονται, τότε αδερφοί μου δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση σωτηρίας. Απομακρύνεσαι από τον Θεό. Τούτο σημαίνει απομακρύνομαι από τον Θεό. Δεν έχει σχέση καμία με τον Θεό, ούτε με την Εκκλησία του, ούτε με τα μυστήρια του. Αυτό σημαίνει απομάκρυνση από τον Θεό και τούτο σημαίνει και αιώνιος κόλασης. Εισερχόμεθα τώρα εις τον στίχον των πέμπτων. Και επί του μετώπου αυτής της πόρνης γυναικός υπάρχει, λέγει, όνομα και γραμμένο. Μυστήριον Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Αυτό έγραφε πάνω στο μέτωπο της αυτή η γυναίκα, την οποία είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Τι σημαίνει τούτο? Επί του μετώπου της η γυναίκα αυτή, η Βαβυλών, κατά απομίμηση των αρχαίων διεφθαρμένων γυναικών. Στην αρχαιότητα οι διεφθαρμένες γυναίκες, οι πόρνες δηλαδή, οι εταίρες όπως τις ονομάζουν, αυτές οι πόρνες είχαν πάνω στο μέτωπό τους γραμμένο ότι είμαι πόρνη. Έγραφαν πάνω, είμαι πόρνη. Και τις έβλεπε ο κόσμος. Δεν είναι όπως τώρα που μπορεί μία από αυτές τις γυναίκες που παραστρατεί και πρέπει να προσευχόμεθα και για αυτές. Μην ξεχνάτε στην προσευχή σας, δεν ξέρουμε δια ποιων συνθήκων αυτή η κόρη οδηγήθηνε σε αυτή την αμαρτία, διότι είναι, ήταν και από τον καιρό του Κυρίου μας αυτές οι γυναίκες. Θυμηθείτε εκείνη την πόρνη γυναίκα που επήγαινε και έπεσε στα πόδια του Κυρίου μας και έκλαιε και θρυνούσε και με τα δάκρυα της ένυψε τους πόδας του Κυρίου και με το μύρο. Αυτές οι πόρνες τις είδε ο Κυριός μας και προείπε ως Θεός ότι αυτές οι πόρνες, λέγει, και οι τελώνες οι οποίοι ήσαν εκ των διεφθαρμένων, ας πούμε, ανδρών μέσα στην κοινωνία, των πλέον αμαρτωλών, ο τελώνης και η πόρνη θεωρούν το τότε ως οι άνθρωποι της κολάσεως. Ο Κύριος μας όμως δεν είπε τούτα. Λέγει, εσείς, λέγει, που πηγαίνετε στην εκκλησία, ας πούμε τώρα αυτή τη στιγμή, εσείς που καυχάστε δηλαδή ότι είστε κοντά στον Θεό, προσέξετε, λέγει, διότι οι πόρνες και οι τελώνες προάγουσιν ημάς στην Βασιλεία των Ουρανών. Θα πάνε αυτοί και εσείς θα μείνετε έξω, λέει. Διότι μία τέτοια γυναίκα χωθαίνει την αμαρτία, αποκάμνει από την αμαρτία, συχαίνεται την αμαρτία πλέον και επιστρέφει. Θυμούμε μία περίπτωση ενός ο οποίος ήρθε από αυτή η ναυτική, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν μία πνευματική ζωή.
Το λέγω αυτό με πίκραν μεγάλη, διότι φθάνω σε λιμάνια και στα λιμάνια κυροφυλαχτούν αυτές οι πόρνες και ορμούν επάνω τους και αμαρτάνουν αφιδώς. Μια τέτοια σκηνή έγινε με έναν ναυτικό, ο οποίος βγήκε από το πλοίο και έφτασε σε αυτά τα σπίτια, τα άνομα, τα αμαρτωλά σπίτια. Και μπήκε μέσα. Και όταν μπήκε μέσα, βρήκε την πρώτη γυναίκα και τι συνήντησε, νομίζετε, αδερφοί. Αυτά είναι τα συγκινητικά τα οποία εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Όπως μπήκε μέσα για να αμαρτήσει και βρήκε την πρώτη γυναίκα, έπεσε στα πόδια του αυτή. Του αγκάλιασε τα πόδια του και του λέει: «Είμαι μια δυστυχισμένη γυναίκα», του λέει. «Βγάλε με», του λέει, «από εδώ μέσα. Κάνε με γυναίκα σου με τον δρόμο του Θεού, με την Εκκλησία, και εγώ θα σου πλένω τα πόδια σου σ' όλη με τη ζωή». Αυτός εσπλαχνίστηκε. Ήταν η ώρα του Θεού ανοιχτή. Εσπλαχνίστηκε αυτό το πλάσμα, το έβγαλε έξω από εκείνη την αμαρτία, το πήρε, το στεφανώθηκε, του έκανε 6 παιδιά και έζησε η πιο πιστή γυναίκα στο Θεό. Εφηρμόστη ο λόγος του Θεού που λέγει: «Επόρνε και η τελώνει προάγωση ημάσαι στη βασιλεία των ουρανών». Ναι, εφηρμόστη πλήρως. Εφηρμόστη πλήρως. Διότι είναι και αυτές ψυχές του Θεού δυστυχισμένες γυναίκες, οι οποίες καταλήγουν σε αυτό το δρόμο, δεν ξέρουμε με ποιες συνθήκες, τι περιστατικά, τι έχει γίνει και έφτασαν στο σημείο εκείνο της καταπτώσεως πλέον. Και πρέπει να προσευχόμεθα όταν βλέπουμε κάτι τέτοια μπροστά μας, να λέμε: «Θεέ μου, τι πίσω αυτό το πλάσμα, φώτισε το αυτό το πλάσμα». Είναι εικόνα του Θεού, είναι πλασμένη από τον Θεό. Κάθε ένας αμαρτάνει, αλλά κάθε ένας σηκώνεται. Δεν μπορούμε να καυχηθούμε εμείς αυτή τη στιγμή ότι εμείς που στεκόμεθα, εάν δεν μας αφήσει, εάν μας αφήσει ο Θεός, δεν πίπτουμε. Γινόμεθα χειρότεροι, αδερφοί μου, και από τους πιο αμαρτωλούς ανθρώπους. Η γυναίκα αυτή την οποία βλέπει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη, φέρει ακριβώς το όνομα επάνω ότι είναι πόρνη γυναίκα. Γεγραμμένον, μυστήριον Βαβυλών, η μεγάλη, η μύτηρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Δηλαδή αυτή η Ρώμη γένετο τότε μια πόλη η οποία τίποτε άλλο δεν εχόρτενε τον κόσμο μόνο δια της ανομίας και της αμαρτίας. Η γραφή στο μέτωπο της γυναικός Βαβυλών, της επιγραφής ταύτης, σημαίνει την αδιαντροπία και την ξετσίποτον αμαρτία. Προσέξτε τώρα στο σημείο τούτο, θέλω να πω λίγα λόγια. Ξέρετε, αυτές τις μέρες που διαρχόμεθα είναι καλοκαίρι. Δυστυχώς άντρες και γυναίκες έχουν ξεγυμνωθεί. Τώρα ομιλώ και για τους άντρες. Προηγουμένως ομιλούσαμε μόνο με τις γυναίκες, τώρα έχουμε να μιλήσουμε και για τους άντρες. Το τι φορούν αυτοί οι άντρες στους δρόμους και τι φορούν αυτές οι γυναίκες στους δρόμους είναι απερίγραπτο, αδερφοί μου. Απερίγραπτο, δεν περιγράφεται. Και τούτο τι σημαίνει? Αδιαντροπία, λέγει η Αγία Γραφή, και ξετσιποσιά. Δεν κοκκινίζει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Που έχουμε φτάσει? Έπειτα διαρωτώμεθα γιατί αυτή τη στιγμή καίγεται η Ελλάδα ολόκληρη. Καίγεται, δεν έμεινε δάσος. Έχει καταστραφεί πλέον και εμείς τα κλαίμε και θα εντός λίγου χρονικού διαστήματος δεν θα υπάρχει ούτε βροχή, διότι τα δέντρα προσελκύουν την βροχή. Τα δέντρα έχουν καεί, τα δάση εκάησαν, βροχή δεν θα υπάρχει, νερό δεν θα υπάρχει και μετά εμείς τα κλαίμε το κατάντημά μας που έχουμε φτάσει. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλούμε καίγεται το ωραιότερο δάσος της Ελλάδος, εδώ της περιοχής. Το ωραιότερο μέρος. Κάησα σπίτια. Επήρθεν από τη μία ημέρα στην άλλη πτωχία και θλίψεις και στενοχωρία και αυτή η πυρκαγιά συνεχίζει. Γιατί συνεχίζει? Διότι εμείς, αδερφοί μου, έχουμε να απομακρυνθεί από τον Θεό. Θα μου πείτε, τυχαία έγινε αυτό το πράγμα? Κάπως δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Τυχαίο δεν γίνεται τίποτε. Τόσοι μήνες πέρασα, γιατί δεν έγινε τυχαίο τίποτε και έγινε τώρα, είτε αύριο είτε μεθαύριο? Κάποιος ο οποίος δεν φοβάται ούτε τον Θεό ούτε τους ανθρώπους κάνει αυτή τη δουλειά.
και μετά κάθεται και τα βλέπει και γελά. Ενώ ο κόσμος κλαίει, αυτός γελά. Και τούτο είναι σημείο ότι εμείς οι άνθρωποι φταίωμε, εμείς απομακρύνθηκαμε από τον Θεό. Αλλά δεν είναι μόνον η γη που καίεται. Αυτή τη στιγμή σας είπα και άλλοτε ότι και αυτή η κατάσταση της θαλάσσης, η οποία μολύνεται συνεχώς καθεκάστην ημέρα από την αμαρτία του ανθρώπου. Ξέρετε ότι μέσα σε αυτή τη θάλασσα που μπαίνουν για να κάνουν τάχατες και καλά ένα μπάνιο στη θάλασσα, γίνονται οι φρικτότερες αμαρτίες, το ξέρετε. μέσα στο νερό της θαλάσσης, και δεν επιτρέπει ο Θεός να ορμήσουν οι καρκαρίες και να αρχίσουν να τρώνε αφιδός. Και από εκεί να γίνεται η θάλασσα, αντί το νερό της να έχει του ουρανού το χρώμα, να γίνει ολοκόκκινη από τα αίματα του ανθρώπου. Προσέξτε όμως ότι και αυτή η θάλασσα ήρχισε και αυτή να εναντιώνεται εναντίον του ανθρώπου. Τεράστια στρώματα, λέγει η ανακοίνωση στην εφημερίδα, τεράστια στρώματα κυτρινοπού αφρού, ο οποίος προκαλείται από τα φύκια και εκβράζεται, βγαίνει δηλαδή έξω εις τα σαχτάς, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των θαλασσίων ρευμάτων, κατέκλυσαν τα τελευταία ημέρα στα σαχτάς της Αδριατικής. Στην Ιταλία άρχισαν από εκεί, δεν είναι μικρό πράγμα τούτο, από την Ιταλία, και απεμάκρυναν χιλιάδες παραθεριστών από τα σαχτάς, αφού οι αρχές συνεβούλευσαν το κοινό να μην κολυμπά μέχρι ότου διαπιστωθεί ότι η μόλυνση σε αυτή τη θαλάσσης, τάχατες και καλά, είναι ακίνδυνος. Είναι ποτέ δυνατό? Κιτρινοπός αφρός, δηλαδή δηλητήριον ολοκάθαρο. Από πού προέρχεται άραγε? Λέγουν εδώ ότι προέρχεται από τα φύκια. Δηλαδή άρχισαν αυτά τα φύκια, αντί που είχαν ένα προορισμό μέσα στη θάλασσα, αυτά να εγχύνουν δηλητήριον πλέον, δηλητήριον μόλις συγκαθαρίν, στην θάλασσα, και να απομακρύνονται όλοι αυτοί. Κατά χιλιάδες, λέγει, εξαφανίστησαν από τα σαχτάς οι Ιταλοί. Ο αφρός αυτός ενεφανίστη δια πρώτη φορά από το περασμένο έτος, και οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων εδήλωσαν ότι εφέτος σημειώνεται μια πτώση κατά 40% στην πληρότητα των ξενοδοχείων. Δεν πάνε πλέον ο κόσμος, και σιγά σιγά δεν θα πηγαίνει καθόλου. Διότι όσο και αν συμβουλεύσει κανείς, δεν ακούμε. Όταν έρθουν τα πράγματα όμως οι κόμποι στο χτένι που λέμε, τότε απομακρύνονται οι άνθρωποι μόνοι τους. Ενώ οι ειδικοί περιβαλλοντολόγοι δήλωσαν ότι θα χρειαστούν 45 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 10 χρόνια για να γίνει και πάλι η θάλασσα καθαρή όπως ήταν προηγουμένως. Αλλά συντοχρόνω στα 10 αυτά χρόνια άλλο θα επιτρέψει ο Θεός, πιο χειρότερο, και τότε θα χρειαστούν άλλα 10 χρόνια για να μπορέσουν να καθαρίσουν τη θάλασσα από τη βρωμιά, η οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να την ανακόψει κανένας. Και συνεχίζουμε, αδερφοί μου, ακριβώς με αυτό το θέμα, ότι ο άνθρωπος λόγω της απομακρύσεώς του από τον Θεό φθάνηκε στο σημείο εκείνο το οποίο ονομάζεται ξετσιποσιά και αδιαντροπία. Ονομάζεται μυστήριον. Γιατί το ονομάζει μυστήριον? Γιατί πάνω εις αυτήν την γυναίκα γράφεται η λέξη μυστήριον? Για να δηλωθεί η πνευματική συμβολική έννοια και ουχή κατά λέξη εκδοχή της γυναικός και της Βαβυλώνος, της πρωτεύουσης του Αντιχρίστου. Δεν πρέπει δηλαδή να υποθέσουμε ότι πρόκειται εντάχθα περί γυναικός τεινός, περί μιας γυναικός δηλαδή, ή περί της παλαιάς πόλεως της Βαβυλώνος. Ονομάζεται αυτή Βαβυλών μήτυρ των πορνών και των δελυγμάτων, διότι η Ρώμη ήταν μήτυρ, δηλαδή μητρόπολης, πρωτεύουσα, ως παρέχουσα το υπόδειγμα της ασεβίας και της ανηθικότητος εις τους άλλους λαούς της γης της τότε εποχής. Η γενή αυτή φέρεται μεθύουσα εκ του αίματος των Αγίων, και όντως το αίμα το οποίο εχύθηκε είναι τόσο πολύ, ούτως ώστε παρουσιάζεται εδώ ως μεθυσμένη πλέον. Και είδον την γυναίκαν μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού,
και θαύμασε ειδών αυτήν, θαύμα μέγα, για να δηλωθεί η κατά το χρόνο του συγγραφέως μαρτυρική πίστη των πιστών χριστιανών εκ της λύσης των διωγμών κατά αυτών υπό των Ρωμαίων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος φέρεται θαυμάζον θαύμα μέγα. Ο θαυμασμός του συγγραφέως προέρχεται αφενός μεν εκ της τόσο στενής σχέσεως της γυναικός και του θηρίου, δηλαδή του Αντιχρίστου, και αφετέρου εκ της δυνάμεως την οποία έχει να πίνει η Βαβυλών, η Ρώμη δηλαδή, το αίμα των μαρτυρικών. Ποιος μπορούσε τότε να σταματήσει εκείνο το αίμα το οποίο εχύνε το καθεκά στην ημέρα. Αδερφοί μου, αυτά τα οποία μας αξίωσε ο Θεός μας σήμερα και η Παναγία μας και μιλήσαμε, είναι αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου και να εφαρμόζουμε στη ζωή μας όσο το δυνατόν, με περισσότερα προσπάθεια, αγώνα πνευματικών. Να προσπαθήσουμε στη ζωή μας να ευαρεστήσουμε τον Κύριο, να τον αγαπήσουμε τον Χριστό μας με όλη μας τη δύναμη, να τηρήσουμε τα σεντολάς του, να κάνουμε το θέλημά του, να επιστρέψουμε εις μετάνοιαν, εις προσευχήν, εις νηστείαν, διότι μη ξεχνούμε μίαν σκηνήν στην Παλαιά Διαθήκη. Η Νινεβή, η πόλη, η μεγάλη λεγή, το έτοιμη να καταστραφεί, διότι ο Θεός οργίστη από την ασέβεια της πόλεως αυτής της μεγάλης, η οποία ήθελε 5 μέρες με τα πόδια να την περπατήσει ο άνθρωπος. Αυτή η πόλη, η μεγάλη, η Νινεβή, επρόκειτο να καταστραφεί τελείως από τον Θεό. Και έστειλε ο Θεός τον προφήτη Ιωνάν, ο οποίος εξήγηλε εκεί την μετάνοιαν και ο κόσμος μετενόησε και ενίστευσε, λέγει, 3 ημέρες και 3 νύχτες δεν έβαλαν στο στόμα τους, λέγει, ούτε αυτοί ούτε τα ζώα τους, λέγει, έφαγαν και έπιαν επί 3 ημέρες. Τούτο ή το σημείο το μεγάλο το οποίο ο Θεός ηγάπησε έπειτα αυτών των λαών, τον ηλέησε και έδωκε ο Θεός μετάνοιαν εις αυτών των λαών και λυπήθη των λαών του, λέγει, και απεμάκρυνε την δικαία του οργή. Και σήμερα και εμείς, αδερφοί μου, δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε, διότι δικαία οργή του Θεού υπάρχει. Απειλή του Θεού δικαία, μας απειλεί με σεισμούς, μας απειλεί με ασθένειες, μας απειλεί με πολέμους, εμφυλίους και ξένους, μας απειλεί με τόσα και τόσα. Και εκείνο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι τα πάντα ο Θεός τα δίδει εν δικαιοσύνη. Τα επιτρέπει διότι είναι δίκαιος. Δεν είναι μόνον αγάπη ο Θεός, ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Και η αγάπη και η δικαιοσύνη εφαρμόζονται πλήρως στο όνομα του Θεού μας, και εκείνος από ψηλά βλέπων άλλοτε μεν παραχωρεί, άλλοτε δε υποχωρεί. Άλλοτε παραχωρεί για να συνέλθουμε, άλλοτε υποχωρεί λόγω της μετανοίας των πιστών ανθρώπων, οι οποίοι προσεύχονται και νηστεύουν για να δώσει ο Θεός το έλεος του και την αγάπη του. Να τον παρακαλέσουμε και εμείς να μας αξιώσει αυτά στις 15 ημέρες της Παναγίας μας που έρχονται, με πλήρη μετάνοια, με νηστείαν καθαρά και με ταπείνωση, να επιτελέσουμε αυτό το οποίο η Εκκλησία μας έδωκε, την αγάπη μας δηλαδή στην Παναγία μας, με τις παρακλήσεις της να ελεήσει τον κόσμο ο Θεός δια πρεσβειών της Παναχράντου του Μητρός, και να μας αξιώσει στον κόσμο αυτό να ζήσουμε εν δικαιοσύνη και στην Βασιλεία του την επουράνιο να γίνουμε μέτοχοι. Αμήν.